κυρία Δήμητρα δεν είναι... Έτοιμη. Είμαι έτοιμη. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Χίτα. Είπε ότι ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα εμφανίζονται οι αγγελίες, το ίδιο ακίνητα, είναι μέσα από την ημερομηνία υποβολής των ακινήτων. Θεωρώ ότι αυτό το κάνετε για να ξεφύγουμε από το τρυπάκι του σπιτόδοτου με τις ανανεώσεις κτλ. Όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, όμως πιστεύω ότι θα πέσουμε σε άλλο ένα τρυπάκι, διότι θέλω να μου πείτε ότι το ακίνητο που εγώ θα έχω βάλει 3 εβδομάδες πίσω, σε ποια σελίδα θα βγαίνει, όταν θα έχουν υποβάλει όλοι οι υπόλοιποι μεσίτες ακίνητα, τα οποία θα βγαίνουν στις πρώτες 3-4 σελίδες, που όπως όλοι γνωρίζουμε, οι πελάτες, οι πιθανοί αγοραστές, οι ενοικιαστές, θα βλέπουν τις 3 πρώτες σελίδες και θα παίρνουν τηλέφωνο. Άρα το ακίνητό μου θα βρίσκεται στη 10η, ας πούμε, σελίδα, λόγω ημερομηνίας υποβολής, δεν έχει κανένα chance ούτε να νοικιαστεί, ούτε να πουληθεί. Επειδή όμως δεν είναι ωραίο πράγμα μόνο να λέμε τα προβλήματα, αλλά να προτείνουμε και λύσεις, έχω τη λύση. Ναι. Θα χαρούμε. Δεν ξέρω αν θα χαρείτε, γιατί τεχνικά θα είναι δουλειά για σας. Ένα από τα πράγματα που δεν επηρεάζει τίποτε, μα τίποτα απολύτως τα ακίνητα. Μάλλον ας το πάμε με process of elimination. Τι άλλο μπορεί να αλλάξει τα ακίνητα? Η τιμή. Να κατέβει. Άρα λοιπόν, αν το βάζαμε με τιμή, πάλι χαμένοι από χέρι ήμασταν. Πάλι κάποια ακίνητα θα έβγαιναν πρώτα, κάποια δεύτερα, κάποια τρίτα και πάει λέγοντας. Αν το βάζαμε με οποιοδήποτε άλλο κριτήριο που είναι ευμετάβλητο, δεν έχουμε ευκαιρία να φανούν τα ακίνητα των τελευταίων σελίδων. Ένα χαρακτηριστικό των ακινήτων είναι αυτό που δεν αλλάζει και το βάζουν πάντα οι πελάτες στην αναζήτηση και είναι τα τετραγωνικά. Άρα λοιπόν, όταν ένας πελάτης ψάχνει από 150 μέχρι 170 μέτρα διαμέρισμα, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής ενός ακινήτου, θα του βγάλει τα 150 με 170 μέτρα διαμέρισμα, που είναι πολύ ακριβό δίκιο, γιατί τα τετραγωνικά δεν θα αλλάξουν, όπως η τιμή, η ημερομηνία υποβολής. Και έτσι λοιπόν έχουν chance και τα ακίνητα που μπήκαν πριν από 2 μήνες να εμφανιστούν, είτε είναι ακόμα ξενίκιαστα, είτε είναι ακόμα διαθέσιμα για πώληση. Τι λέτε? Συμφωνώ. Αυτό κάπως έτσι το είχαμε σκεφτεί πέρσι για να το προσθέσουμε στο πρόγραμμα το δικό μας που έχουμε σαν κριτήριο αναζήτησης. Δηλαδή στην ουσία αυτό που λέτε, αν κατάλαβα καλά, είναι πόσο κοντά είναι αυτό το ακίνητο, τα ακίνητα που παρουσιάζουμε είναι πόσο κοντά στα κριτήρια που έβαλε αυτός που αναζητάει το ακίνητο, αν κατάλαβα καλά. Οπότε αν εγώ έχω βάλει τετραγωνικά 80 ως 100, θα φέρει πρώτα αυτά που είναι κοντά στα τετραγωνικά που έχω βάλει, σωστά? Σωστά, και ο λόγος που το λέω είναι ο εξής. Οι άνθρωποι πιο πολύ κολλάνε στα τετραγωνικά παρά στη τιμή. Η τιμή είναι κάτι που δεν μπορεί να καθορίσει κάτι. 80 τετραγωνικά μπορεί να νοικιάζονται προς 1.500 ευρώ, γιατί είναι super duper wow, και 80 τετραγωνικά μπορεί να νοικιάζονται 800 ευρώ, μιλάω για την Κηφισιά, διότι εγώ εκεί εργάζομαι στα Βόρεια Προάστια. Άρα λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι τους ενδιαφέρει περισσότερο το μέγεθος, άρα λοιπόν είναι πιο ακριβό δίκαιο το κριτήριο, άρα λοιπόν έχουμε δώσει σειρά στα ακίνητα να εμφανίζονται πιο σωστά, χωρίς να επηρεάζονται από κάτι άλλο. Αυτό που σας είπα, που είχαμε ξεκινήσει εμείς για να το υλοποιήσουμε, αλλά σταματήσαμε, είναι ότι ίσως δεν θα πρέπει να είναι μόνο τα τετραγωνικά σε αυτόν τον αλγόριθμο που θα υπολογίζει ένα σκορ, όχι πόσο καλά και πόσες πολλές λέξεις έχεις βάλει, όπως κάνουν τα υπόλοιπα portals, αλλά πόσο κοντά είναι στην αναζήτηση του χρήστη. Οπότε ίσως εδώ θα πρέπει να συζητήσουμε μήπως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και άλλα πεδία, όπως για παράδειγμα πόσο συγκεκριμένα αναζητάει αυτός ο πελάτης. Για παράδειγμα, μπορεί να αναζητάω, θα μιλήσω με Θεσσαλονίκης περιοχές για να μην γίνω εντελώς ρεζίλη στην Αθήνα, μπορεί να αναζητώ για παράδειγμα Καλαμαριά 80%, αλλά μπορεί να ζητάω Καλαμαριά, Άγιο Ιωάννη συγκεκριμένα. Εκεί θα πρέπει ίσως να πάρει περισσότερη βαθμολογία το ακίνητο που έχει δηλωμένο και αυτό που ο Σπιτόγατος αποκαλεί γειτονιά, που κάποιοι δεν το βάζουν, για παράδειγμα, αλλά πιστεύω ότι και αυτό είναι ένα κομμάτι που θα πρέπει να μετρήσει στο σκορ. Το 80% από αυτό, συγγνώμη που σας διέκοψα, το έχετε καλύψει ήδη με τη λειτουργία του χάρτη και του κύκλου. Ναι. Άρα λοιπόν είναι ένα duplication of a function που δεν έχει νόημα τόσο πολύ, γιατί θα το έχει καλύψει με τον κύκλο. Δεν έχουν εξοικειωθεί τόσο πολύ οι χρήστες με αυτές τις τεχνολογίες. Οπότε δεν μπορούμε να αφήσουμε το πόρταλ μόνο στην λογική του χάρτη. Εγώ είμαι υπέρ να καταργηθεί εντελώς σε κάθε φόρμα, αν είναι δυνατόν, που αφορά
περιοχές, ακόμα και ο συγχρονισμός που γίνεται με τα υπόλοιπα προγράμματα που κυκλοφορούν στην αγορά, με το πόρταλ, ή και ο συγχρονισμός γενικά που γίνεται, να μην γίνεται με βάση γειτονιάς, περιοχής, γεωγραφικού διαμερίσματος κτλ. Αλλά μόνο με τις συντεταγμένες της Google που είναι κοινές, και έτσι μπορεί να γίνει η αναζήτηση κατευθείαν και η καταχώρηση ενός ακινήτου. Δεν στέλνω γλυφάδα, περιοχή τάδε, για παράδειγμα, στέλνω συντεταγμένες. Οπότε δεν υπάρχει καμία διένεξη για το πού ακριβώς είναι η γλυφάδα, είναι αυτή η περιοχή ή η άλλη. Αυτό είναι το μέλλον και αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε σιγά σιγά όμως, γιατί ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος να αναζητεί πολύ έτσι. Η δουλειά μας βέβαια είναι να εκπαιδεύσουμε τους εαυτούς μας, αλλά και τους και αυτούς που αναζητούν. Και σιγά σιγά θα γίνει. Προς το παρόν όμως θα πρέπει να το πάμε με ήρεμα βήματα για να μην γίνουμε πιο qualified από ό,τι χρειάζεται μάλλον. Έχω δικαίωμα για άλλη ερώτηση. Να τελειώσω μόνο με αυτό και κάνετε, αν το επιτρέψει. Θα πρέπει να μην το αφήσουμε έτσι αυτό που λέτε, γιατί μας βασάνισε και εμάς για το ποια είναι η σωστή λογική να το υλοποιήσουμε. Εδώ θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας και τις προτάσεις σας. Καλές ή κακές, τις αξιολογούμε. Για να φτάσουμε σε έναν αλγόριθμο ο οποίος θα είναι το κλειδί. Εγώ που ψάχνω, ναι, δεν θέλω να βλέπω τα πιο καινούργια, δεν θέλω να βλέπω αυτά που είναι πιο φθηνά, δεν με ενδιαφέρει, θέλω να βλέπω αυτά που ψάχνω πιο κοντά. Οπότε αν το κάνουμε αυτό όσο το δυνατόν πιο κοντά, έχουμε όντως αυτό που λέτε, είναι η αρχή της λύσης αυτό που προτείνετε. Επειδή κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα δημιουργηθούν πάρα πολλές απορίες και μπορεί να δημιουργηθούν και πολλές ερωτήσεις από αυτούς τους ομιλητές που δεν έχουν γραφτεί, ο χρόνος που έχουμε λύγει στις 2, ίσως και λίγο παραπάνω. Ίσως και λίγο παραπάνω. Γι' αυτό να είμαστε συγκεκριμένοι με τις ερωτήσεις και αν υπάρχουν απαντήσεις που σας έχουν καλύψει, καλό είναι να μην γίνεται. Συνεχίστε στη δεύτερη ερώτηση που θέλετε, να πάρει το λόγο επόμενο. Ευχαριστώ. Είπατε επίσης ότι μπορούν να μιλάνε μεταξύ τους τα μυστικά, εννοείται όσοι είναι μέσα στο e-ακίνητα. Θα ήθελα όμως να ξέρω αν θα υπάρχει κάτι πιο εξειδικευμένο όπως το spin του σπιτόγατου. Άρα λοιπόν κάποιος σε έναν κουβά στον οποίο μπορεί να βάλει ακίνητα που θέλει να μοιραστεί με άλλους μεσίτες να μπορεί να το κάνει. Και ο λόγος, γιατί κάποια ακίνητα τα δημοσιεύουμε επειδή τα έχουμε από συναδέλφους. Άρα λοιπόν θα ερχόμαστε στη δυσάρεστη θέση όταν θα με πάρει ο Γιώργος τηλέφωνο να του πω: συγγνώμη, δεν μπορώ να το δουλέψω αυτό το ακίνητο μαζί σου, ήδη το έχω με άλλο συνάδελφο. Δεν μπορούμε να πάμε διατρία. Άρα λοιπόν έχω εγώ την επιλογή να επιλέγω, να λέω: αυτά τα ακίνητα θέλω να τα μοιραστώ. Είτε γιατί τα έχω αποκλειστικότητα, είτε γιατί μπορώ να τα μοιραστώ. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω σίγουρα τώρα. Ναι. Είναι μια απόφαση που θα πρέπει να πάρθει. Τεχνικά, αυτό το έχουμε υλοποιήσει ήδη στη δική μας εφαρμογή. Τα μέλη, δηλαδή οι χρήστες της δικής μας εφαρμογής, μέσω του network, έτσι το έχουμε ονομάσει, μπορούν να κάνουν ακριβώς αυτό που λέτε μεταξύ τους. Οπότε τεχνικά αυτό το κομμάτι υπάρχει. Αύριο είναι διαθέσιμο. Το θέμα είναι κατά πόσο θα πρέπει να περάσει αυτό από ένα διοικητικό σου, δεν είναι δική μου απόφαση. Οπότε. Να απαντήσω. Ναι, ναι. Σχετικά με τις συνεργασίες, για να μην το συγχαίουμε, ο νέος κώδικας δεοντολογίας και πρακτικής προβλέπει υποχρεωτική συνεργασία μεταξύ όλων των συναδέλφων. Συνεπώς. Το μικρόφωνο, Δημήτρη, δεν ακούει. Το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο. Δώσε, στο Λέω για το δεύτερο σκέλος το οποίο συζητήσατε για τις συνεργασίες, ότι σύμφωνα με το νέο κώδικα δεοντολογίας και πρακτικής, συνάδελφοι, η συνεργασία μεταξύ όλων μας είναι υποχρεωτική ή δεν είναι προαιρετική. Όλοι οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με όλους για τα ακίνητα, είτε τα έχουμε αποκλειστικά είτε δεν τα έχουμε. Συνεπώς, οι συνεργασίες νοούνται ως δεδομένες και με αυτό το δεδομένο να ξεκινάμε. Δεν είναι θέμα σε ποια θέλω να συνεργαστώ, θα τα βάλω, σε ποια δεν θέλω, δεν θα τα βάλω. Να ξεκινάμε. Αν τα έχει από άλλο συνάδελφο, δεν τα διαφημίζει. Θα τα διαφημίσει ο άλλο συνάδελφο. Όχι, ο άλλο συνάδελφο δεν έχει διαφημιστικό πρόγραμμα. Για όνομα του Θεού, αν τα έχει από παραμεσίτη, α μην τα βάζει. Για όνομα του Θεού. Από παραμεσίτη, από μεσίτη. Μην μιλάμε για την υποενότητα τη υποενότητα. Δεν είναι ο κανόνα αυτό το πράγμα. Ο κανόνα είναι ότι το μεσητικό γραφείο που έχει το ακίνητο, είτε με απευθεία, είτε με αποκλειστική ανάθεση, είτε με διασπορά, με πολλαπλή εντολή, το διαφημίζει. Συνεπώς, ένας άλλος συνάδελφος που δεν το έχει, του τηλεφωνεί ή του στέλνει mail και του λέει: θέλω συνεργασία για αυτό το ακίνητο. Απλά πράγματα είναι. Να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Υπάρχει το πειθαρχικό μας συμβούλιο που λύνει τυχόν προβλήματα μεταξύ μας για τις συνεργασίες.
Συνεπώς, όλα είναι εντάξει. Να ξεκινήσουμε με την αρχή της συνεργασίας και όχι με λύσεις του τύπου αυτά θέλω να βάλω, αυτά δεν θέλω να βάλω. Πάμε όλοι μαζί να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καραδήμας. Δεν πάμε σε άλλο θέμα. Θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση, τοποθέτη, τι θέλετε να κάνετε. Θα πείτε το όνομά σας, αν θέλετε, για να... Δήμου λέγομαι. Θέλω να συμφωνήσω με την κυρία ως προς τα τετραγωνικά που είπε για την αρχική εμφάνιση. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και... Δεν διαφωνούμε, απλά είμαστε... λίγο υπάρχει ένας από τους παράγοντες. Σας άκουσα και θα πάτε, θέλω να το προσέξουμε παραπάνω. Ο κύριος Καραδήμας. Γεια σας, λέγομαι ο Βασίλης Καραδήμας, προσωπώ το γραφείο Real Brokers. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την καινούργια διοίκηση του συλλόγου μας και ευελπιστώ και εύχομαι να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις όντως σε κάποια κύρια ζητήματα που αποσχολούν τον κλάδο μας, τα οποία δεν είναι της ώρας. Ερχόμενος στο αποψινό μας θέμα όσον αφορά το πρόγραμμα το e-ακίνητα, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να κάνω μια συμπλήρωση στο κομμάτι της κοινής βάσης δεδομένων που συζήτησαμε προηγουμένως με δύο συνάδελφοι εδώ, στο να μπαίνουν κάποια κίνητα δηλαδή σε μια κοινή βάση δεδομένων, ας πούμε. Θεωρώ ότι απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό το πράγμα είναι κάποιος συνάδελφος ή κάποιος από εμάς να έχει το ακίνητο κατά αποκλειστικότητα. Δηλαδή να μην μπουν τώρα 20 ακίνητα, το ίδιο ακίνητο, μπουν όλοι και καταχωρούν το ίδιο ακίνητο με σκοπό τη συνεργασία. Εφόσον γνωρίζουμε, για να είναι η καθαρή δουλειά εκεί και να μην χάνουμε την ώρα μας. Εφόσον λοιπόν πιστεύουμε ότι και γνωρίζουμε ότι το ακίνητο έχουμε κατά αποκλειστικότητα, ευχής έργων και μακάρι να εξελιχθεί αυτό το πράγμα, αυτή η διαδικασία, να παίρνει το ακίνητο σε αυτή τη βάση δεδομένων. Ένα. Δεύτερον, όσον αφορά τα προηγούμενα θέματα με το κομμάτι της μηχανής αναζήτησης, θεωρώ και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα βρει τον δρόμο του. Έτσι, με κάποιες διορθώσεις, αυτό είναι θέμα διαδικασιών. Καλή πρόθεση υπάρχει από όλους κλπ. Εγώ θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας το εξής τρίτο θέμα για μένα. Όντως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο θέμα για εμένα, πίστευα με τα site, τα popular sites, κυρίως με το σπτώμα. Έχει ξεκινήσει εδώ και 1-2 χρόνια και ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος. Πώς να προσφέρει ανάλογα με το κόστος που έχει χρυσή ευκαιρία και τη ζωή των μηνυμάτων, το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο με το κόστος που έχει χρυσή ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Και γιατί όχι, είναι μια ευκαιρία από εμάς, όπως πολύ σωστά κάνετε, να εξελίξουμε το θέμα του e-ακίνητα, του site του δικού μας. Με πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη υποστήριξη σε αυτό. Έχω να κάνω όμως μια ερώτηση πάνω σε αυτό ουσίας, έτσι, η οποία πιστεύω ότι αποτελεί και ακρογωνία ο λίθος να μπορέσει αυτή η προσπάθεια να σταθεί και να μην ξαναγυρίσουν πάλι μετά από 2, 3, 1, ξέρω εγώ 4 χρόνια και ξέρω εγώ στείλουμε πάλι ένα site και ξέρω εγώ λέμε τα δικά μας. Η ερώτηση εξής, θα υπάρξει υποστήριξη από το Σύλλογο στις μηχανές αναζήτησης στην Google, ξέρω εγώ, στο να βγαίνει το site για κίνητα ψηλά. Θα υπάρχει κάποιο τεχνικό τμήμα το οποίο θα υποστηρίζει μέσα στο ευρύτερο διαδίκτυο το site ή θα είναι στα άπατα και θα περιμένουμε ξανά να πάρουμε μήνυμα από τους πτώχοντες στην ευκαιρία. Αυτή η ερώτησή μου, την οποία θεωρώ πολύ σημαντική για να πάει αυτό το πράγμα μπροστά. Διαφορετικά δεν βλέπω κανένα. Σωστή. Γιατί μέχρι τώρα μηνύματα δεν είχαμε από το Ιακή. Δεν είχαμε 1% έχοντα. Μπλέξω σε μένα. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Να πω κι εγώ κάτι όμως. Σας απαντήσω όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, το οποίο αφορά και απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Για να στηριχθεί όλη αυτή η προσπάθεια, θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες άλλες ενέργειες. Καταρχήν, ωραίο το να το στηρίζει ο Σύλλογος όλο αυτό το πράγμα καλό, αλλά πρέπει να το δούμε και λίγο, αν σας αρέσει και αν το θέλουμε, λίγο πιο εμπορικά το κομμάτι. Για να γίνει όλο αυτό λοιπόν και για να το σεβόμαστε όλοι, διότι επειδή ήταν τζάμπα δεν το σέβονται κανείς. Συμφωνείτε όλοι, έτσι. Λοιπόν, αφού συμφωνείτε όλοι, θα βάλουμε μια ελάχιστη συνδρομή και όλα τα λεφτά θα πηγαίνουν στη διαφήμιση. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
πάμε με τους γραμμένους ή με όσους θέλουμε. Με τους γραμμένους. Με τους γραμμένους. Μόνο να τήρει κάποιος τους χρόνους, γιατί καθένα δεν έχει απεριόριστο χρόνο, ούτε δευτερολογία. Ο κύριος Μόσδας. Μπόστας. Θεολόγια. Ο κύριος Θεολόγος, τέλος πάντων. Θεό. Η συνάδελφός μας που μίλησε πρώτη έκανε κάποιες σωστές παρατηρήσεις. Παρόλα αυτά έμεινε στο τέλος αναφερόμενη στην γεωγραφική αναζήτηση που κάναμε μέσω του χάρτη. Όπου εκεί, όπως πιθανότατα είδαμε όλοι, είδαμε και ένα ολίσθημα της εφαρμογής. Ότι ενώ βάλατε να αναζητήσετε ακίνητα, να αναζητηθούν ακίνητα σε περιοχή, γιατί αυτή θα ήταν και η πρωτογενής ζήτηση του πελάτη, γιατί όταν μπαίνω δεν ψάχνω να βρω μεσίτη, ψάχνω να βρω το σπίτι που θα μείνω. Εντάξει. Παρόλα αυτά, εκεί που εντοπίσατε, εκεί που βάλατε το τετράγωνο τέλος πάντων, το πολύγωνο αυτό, που ήταν κάπου μεταξύ της Εθνικής Οδού και της Ακρόπολης, εμφανίστηκαν ακίνητα στο Γεράκα. Λοιπόν, κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, ανεξάρτητα τώρα αν είστε από τη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα ή οτιδήποτε, αυτό δείχνει πως ο τρόπος, ο αλγόριθμος, ας το πούμε έτσι, ο τρόπος με τον οποίο προγραμματίζεται αυτό το κομμάτι, είναι παντελώς λάθος με το τι ζητάει ο πελάτης μας. Να απαντήσω, τελειώσω. Παρακαλώ. Δεν μπορεί να κάνει λάθος το κομμάτι του κώδικα, σε αυτή την περίπτωση. Θα σας πω που γίνεται το μέλλον. Μιλάω για τη λογική. Η λογική παραμένει να είναι σωστή. Η λογική του μεσητικού γραφείου είναι λάθος, που δηλώνει λανθασμένες γεωγραφικές περιοχές του ακινήτου. Δηλαδή αυτά που λαμβάνει ο σπιτόγατος, η χρυσή ευκαιρία και κατά συνέπεια και εμείς από τα μεσητικά προγράμματα και του δικού μας, δεν εξαιρούμε από αυτό το πράγμα, είναι λάθος. Όσο και εμείς να παροτρύνουμε τους πελάτες μας να βάζουν ακριβώς την περιοχή, αυτοί βάζουν την περιοχή από τυχαία μέχρι αρκετά απομακρυσμένα. Γι' αυτό μπορεί να φέρει λάθος αποτελέσματα μια τέτοια αναζήτηση. Πράγμα που σημαίνει ότι τα ίδια κίνητα, άμα τα αναζητήσω εγώ στην πλατφόρμα όπου, όπου τα πρωτοέβαλα, εκεί θα εμφανιστούν και εκεί λάθος. Όχι, αυτό μου λέτε. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί η κάθε εφαρμογή. Για παράδειγμα, στη δικιά μας εφαρμογή, εμείς παροτρύνουμε τους πελάτες να βάζουν ακριβώς που βρίσκεται. Οπότε, στο site του. Όχι στο site, και εκεί βγαίνει λάθος που τους δίνουμε. Μέσα στο πρόγραμμα το μεσητικό, όταν θα κάνει αναζήτηση με χάρτη, θα φέρει ακριβώς σωστά τα αποτελέσματα. Αλλά όταν θα κάνει την αναζήτηση στο χάρτη που έχει και στο σελίδα που τους δίνουμε, θα φέρει λάθος, γιατί μετακινούμε εμείς από το πρόγραμμα αυτόματα, κατόπιν υποδείξεως του πελάτη, το πόσο θα μετακινηθεί το ακίνητο. Οπότε μέσα στο πρόγραμμα το μεσητικό γραφείο το έχει σωστά για δική του κατανάλωση, ο χρήστης βλέπει μετακίνηση. Και επειδή μερικές φορές οι πελάτες μπερδεύονται και δεν καταλαβαίνουν, δεν θυμούνται τέλος πάντων ότι το μετακινούμε κι εμείς, για να νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Το μετακινούν αυτοί, το μετακινούμε κι εμείς και από το Γέρακα βγαίνει περίπου στην Βαζιλάνδη το ακίνητο. Οπότε για αυτόν τον λόγο, ίσως να είδατε κάτι τέτοιο εδώ, θα πρέπει τα. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Θα ξαναπάμε στις αποκλειστικές. Εάν υπάρχει ένα λοιπόν τέτοιο πρόβλημα όσον αφορά το ακριβές στίγμα του ακινήτου και πώς το μεταφέρει ο πελάτης που αρχικά κάνει το αίτημα σε κάποια μεσητικά γραφεία και εκείνοι το παίρνουν και το βάζουν κάπου αλλού ή οτιδήποτε, εντάξει, μπορεί να είναι μια διαδικασία μεταξύ εμού που είμαι επαγγελματίας και του ιδιώτη που έχει το ακίνητο. Εντάξει, βέβαια, ουδόλως φταίει, καθόλου δεν φταίει ο άνθρωπος ο οποίος ψάχνει και αναζητά μέσω της πλατφόρμας μου και την οποία εσείς παρέχετε αυτή τη στιγμή, έστω και με την ελάχιστη συνδρομή που θα έχουμε για την άξιση τη λειτουργία του SEO, εντάξει, για να βρει εκείνο το ακίνητο που θέλει και να είναι και εμάς τελικά χρηστική. Σωστά. Γι' αυτό και είπα, γι' αυτό και απάντησα στην πρώτη φορά ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό. Από την εμπειρία που έχουμε, ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό. Πρέπει να εκπαιδευτούν και οι χρήστες που θα δυσκολεύονται, δεν είναι συνηθισμένοι να αναζητούν, αλλά και εμείς, εσείς μάλλον, σαν μεσίτες. Στην νοοτροπία με την οποία καταχωρείτε, στην νοοτροπία με την οποία παίρνετε τις εντολές, στην νοοτροπία με την οποία συνεργάζεστε, φοβόσαστε τον ανταγωνισμό. Αν δεν διορθωθούν όλα αυτά, αυτός ο τρόπος καταχώρησης δεν θα γίνει ποτέ ο ενδεδειγμένος. Για παράδειγμα, εμείς στέλνουμε στο Real Status η ζήτηση
να μην καταχωρείται με πολλαπλές περιοχές, ο πελάτης ψάχνει εδώ και εκεί, να γίνεται με πολλαπλές ζωγραφιές στο χάρτη. Ότι ψάχνει εδώ, εδώ, εδώ και εκεί. Θα λειτουργεί, αλλά δεν μπορούμε να το εμπιστευτούμε ακόμα. Εκεί χρειάζεται ούτως ή άλλως τη συνένεση, τη γνώση, το πώς συμπεριφέρεται και πώς σκέφτεται ο πελάτης. Το γραφείο. Ναι, αλλά δεν μπορεί γενικό. Όχι απαραίτητα, όχι απαραίτητα το γραφείο, γιατί και το γραφείο κινείται με βάση τις ζητήσεις του πελάτη. Γι' αυτό και είπαμε ότι τα γραφεία πρέπει να εκπαιδεύσουν τους εαυτούς τους και τους πελάτες τους. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εσείς πρέπει να εκπαιδεύσετε τον πελάτη. Ωραία. Όταν συζητάμε και λέμε γιατί δεν παίρνετε αποκλειστική εντολή που εγώ είμαι. Όχι υπέρ, δεν εννοώ άλλη. Δεν ξέρω γιατί μπορώ να κάνω λάθος, αλλά δεν εννοώ άλλου τύπου ανάθεση εκτό την αποκλειστική. Μου λένε δεν θέλει ο πελάτης. Και η απάντησή μου είναι και εγώ όταν πάω στον οδοντίατρο, του λέω δεν ανοίγω σωστά το στόμα μου. Αλλά ο οδοντίατρος μου λέει άνοιξε το για να στο φτιάξω ή φύγε. Ναι, μπορεί να είναι πολύ αυστηρό αυτό που λέω και strict, αλλά κάπως έτσι τέλος πάντων πρέπει να αρχίσει να κινηθεί. Να του πεις του πελάτη για ποιο λόγο του ζητάς την αποκλειστική ανάθεση και αν μπορείς να την φέρεις εις πέρας. Αλλά ξεφεύγουμε. Γι' αυτό δεν ήθελα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί καθαρά η χαρτογράφηση και η αναζήτηση σε Google είναι καθαρά θέμα νοοτροπίας. Στην Αμερική συμβαίνει, εδώ είναι όλοι στα σπάργανα. Πού είναι στη σύλληψη. Έξω υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι για τους μεσήλικες. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμα τίποτα. Συνάδελφοι, να μην ξεφεύγουμε. Έχετε απολύτω δίκιο, γι' αυτό δεν το αναπτύσσουμε. Δεν είναι θέμα της σημερινής συζήτησης. Συνάδελφοι, να μην ξεφύγουμε από το θέμα. Είναι άλλο το σημερινό μας θέμα. Κύριε Πόλτα, τελειώσατε. Ναι, το τελευταίο που θα ήθελα μόνο να πω εντάχει ήταν ότι θεωρώ, όπως είπαν και όλοι οι πρώτοι προλαλήσαντες, πρόεδροι κτλ., ότι έγινε μια πολύ καλή συγκέντρωση εδώ και μια πολύ καλή κίνηση με το ΙΑ κίνητα. Θεωρώ βέβαια ότι περιορίζεται αυτή η κίνηση με το να το λέμε το πόρταλ του Συλλόγου Μεσητών Αττικής, όταν ήδη την παρουσίαση σήμερα την έχουν τιμήσει και άλλοι σύλλογοι. Όπου και σημαίνει ότι αυτό το οποίο πρωτοστατήσατε στο Σύλλογος αυτή τη στιγμή το παρουσιάζει και θα αναπτυχθεί για την Αθήνα, θεωρώ πως πάβει να είναι του Συλλόγου Μεσητών Αττικής, αλλά είναι των Ελλήνων Μεσητών. Εντάξει, και να γίνει αυτό το οποίο λέει και η συνάδελφος, να γίνουμε υποχρεωτικοί, δεν χρειάζεται η νόμη για να γίνουμε υποχρεωτικοί, αλλά η σωστή πρακτική μας για να γίνουμε υποχρεωτικοί. Σαφέστατα μπορεί κάποιος εξωγενής παράγοντας όπως εσείς, για να απαντήσω σε αυτό που λέει και ο συνάδελφος, να μην είστε ο κατάλληλος για να υποδείξετε, όμως, απ' την άλλη, υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές και αυτές πρέπει και να τις ανακαλύψουμε και ας είμαστε και 15, και 20 και 30 χρόνια στην πιάτσα. Είναι μια εξαιρετική κίνηση που εγώ τη βλέπω χωρίς να βλέπω Σύλλογο Μεσητών Αττικής, παρότι ο Σύλλογος Μεσητών Αττικής ήταν αυτός που το έκανε πρώτη φορά και μπράβο. Κύριος Σχίδας, δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτή την τοποθέτηση. Μπορώ όμως εγώ, συνάδελφος από την περιφέρεια, να απαντήσω. Είμαστε φιλοξενούμενοι σήμερα εδώ, η υπόλοιπη περιφέρεια, η Ελληνική Επικράτη από το Σύλλογο Μεσητών Αθήνας. Έκανε το πρώτο βήμα αυτό, τους ευχαριστούμε πολύ, ανοίγει το δρόμο, είναι προτεργάτες και θα το στηρίξουμε. Εφόσον το στηρίξουμε εμείς όλοι και το αγκαλιάσουμε, τότε είναι όλων των συναδέλφων. Είμαστε φιλοξενούμενοι στην Αθήνα, από το Σύλλογο της Αθήνας. Δίνει τα φώτα του και στους υπολείπους. Είμαστε εδώ να το στηρίξουμε. Η κυρία Εβίτα δεν έχω επίθετο. Δεν είναι, είναι επασίγνωστο. Σαν το Σάκη Ρουβά. Εβίτα Περό. Λοιπόν, εγώ καλύφθηκα από τους προηγούμενους, ωστόσο θέλω να σας επισημάνω το εξής. Φανταστείτε ότι με τον τρόπο του να εμφανίζονται οι τελευταίες εγγραφές σε ένα ακίνητο, με όποια δεδομένα βάλετε, εγώ που πήρα πρώτη το ίδιο ακίνητο και η συνάδελφος δίπλα που το πήρε τελευταία, θα έχουμε 2-3 σελίδες διαφορά. Δεν θα ήταν καλύτερο να γίνεται με ανακάτεμα όπως γίνεται στη Χρυσή Ευκαιρία? Να απαντήσω. Νομίζω ότι και αυτό είναι άδικο, το να κάνει, ειδικά αυτό που κάνει η Χρυσή Ευκαιρία, το θεωρώ το πιο λάθος πράγμα που θα γίνει. Να σας πω ότι θα συμβεί λοιπόν, γιατί εγώ είμαι στη πιάτσα τη μεσητική, δεν είμαι. Θα σβήνουμε τα ακίνητα κάθε μέρα. Αυτό μπορούμε εμείς τεχνικά.
να ξέρουμε ότι τα σβήσατε και τα ξανανεβάζετε. Εκτός αν παράγετε και διαφορετικούς κωδικούς. Αλλιώς είναι άδικο. Όχι, γιατί η κυρία Καρβαλή που έχει πάρει πρώτη ένα ακίνητο στο Κολωνάκι, μετά το πήρε η κυρία Τάδη, η κυρία Διάμα, και τελευταία το πήρε εγώ. Εμένα σαν χρήστη, ουδόλως με ενδιαφέρει ποιο πιστευτικό γραφείο πήρε πρώτο την ανάθεση. Εγώ θέλω να νοικιάσω ένα ακίνητο. Εμάς όμως ως επαγγελματίες μας ενδιαφέρει τα περισσότερα στοιχεία ίσως, οι περισσότερες φωτογραφίες. Αν δεν καλύψουμε το χρήστη, θα φύγει από το πόρταλ μας. Θα πάει κάπου αλλού. Οπότε... Άλλα δύο πόρταλ, τα οποία έχουν μεγάλη ανταπόκριση, έχουν τα εξής στοιχεία. Το ένα έχει το ανακάτεμα και το άλλο έχει την πληθώρα στοιχείων. Η πληθώρα στοιχείων όμως κορέστηκε, το βλέπουμε ότι κορέστηκε στο σπιτόγατο. Όλοι πλέον, οι περισσότεροι, χρησιμοποιούν ένα μεσαιτικό πρόγραμμα, που το, όλοι οι συνάδελφοί μας το έχουν φτάσει σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, το έχουν φτάσει στο όριό τους, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Δεν είναι άδικο όμως αυτό, πρέπει να σκεφτείτε εσείς κάτι άλλο. Βγήκε η λύση, είναι η μοναδική και σωστή λύση. Είναι ναι, να βγάλουμε έναν αλγόριθμο, όχι απαραίτητα να μόνο με τα τετραγωνικά. Τα κριτήρια. Όχι, όχι. Ανάλογα με το τι μας είπε ο πελάτης στη φόρμα, okay, τα κριτήρια, να δούμε τα κίνητα που θα βγουν μπροστά του, πόσο κοντά είναι σε αυτό που ζήτησε. Λοιπόν, κύριε Χίτα, έχουμε στενεύσει. Μας ενδιαφέρει άλλος που είχε και ψάχνει. Σωστά, γι' αυτό μιλάμε τώρα. Κύριε Χίτα, να σας ρωτήσω κάτι. Έχουν στενέψει λοιπόν τα κριτήρια και σε αυτά τα κριτήρια που έχει βάλει ο κύριος Χίτας μέσα, για παράδειγμα, ως πελάτης, εμφανίζονται 10 κίνητα. Τα 10 κίνητα αυτά, πολύ πιθανό, το πιθανότερο είναι να είναι πολλές φορές εγγεγραμμένα από διάφορους συναδέλφους. Αυτό τώρα θα πάμε στην άλλη συζήτηση. Δεν μπορεί ο πρώτος συνάδελφος που το ανέλαβε να εμφανίζεται τελευταίος. Είναι άδικο. Πολύ άδικο. Το καταλαβαίνω ότι για σας μπορεί να είναι άδικο. Είναι ο πρόφωνος. Ναι, βέβαια.